Αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι, το Κουκουέ από τι πρώτε στιγμέ τη του έθεσε και πάλευε ένα κεντρικό στόχο στρατηγική σημασία για να κατονοήσει η εργατική τάξη τη δυνατότητά της να γνωρίσει την ιστορική κίνηση και να αλλάξει τον κόσμο. Να αναπτύξει και επιστημονικές γνώσεις, να συνειδητοποιήσει την ιστορική της αποστολή ως νεκροθάφτη του καπιταλιστικού συστήματος και οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Δεν θα καταλάβουμε πώς το ΚΚΕ πήρε την πολιτική απόφαση για τη δημιουργία των φωτοκινηματογραφικών συνεργείων του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εάν δεν δούμε τη συνολική εικόνα της πάλης του κόμματο μας για την καλλιέργεια, του ιστορικού διαλεκτικού κριτηρίου, εάν δεν δούμε την πάλη του για τη μόρφωση, τη διαφώτιση, την ενημέρωση, την πάλη του ενάντια στη λύθη, την ανάδειξη σε τελευταία ανάλυση της ιστορικά χρήσιμης αλήθειας πλευρέ, ιδιαίτερα χρήσιμε και σε αυτή την ιστορική φάση, στο φόντο ενό συμπεριαλιστικού πολέμου, με του ανταγωνισμού να περνάνε σε μια πιο οξυμένη φάση, με ορατού κινδύνου μια γενικευμένη συμπεριαλιστική σύγκρουση, όπου η διαπάλη με τα αστικά επιτελεία για την παρέμβαση στι συνειδήσει ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και παίρνοντα υπόψη και τα νέα μέσα, έχει πάρει μια ύψη στη μορφή στρατηγικού χαρακτήρα για τα επιτελεία του. Το συμπέρασμα της αυτοτελούς παρέμβασης της σε τέτοιες πλευρές τίθεται επιτάπητος. Το κόμμα μας ήδη από το Μεσοπόλεμο, μαζί με τις εκδόσεις, το μαρξιστικό βιβλίο, τα σεμινάρια και τις διαλέξεις έκανε προβολές ριζοσπαστικών ταινιών, καλούσε τους εργάτες να δουν προοδευτικά ριζοσπαστικά έργα στον κινηματογράφο. Η αστική τάξη, βέβαια, δεν έμεινε παθητική. Παραδείγματο χάρη, η προβολή τη ταινία Το ρηκτό ποτέμκινγκ του Σεργέη Αζεστάιν απαγορεύτηκε με το επιχείρημα ότι εξωθεί του εργάτε σε εξέγερση. Ο ριζοσπάστη αναφέρεται σε τρία εξώφυλλα τη πρωτοσέλιδα τη περίοδου, 7, 8 και 9 Γενάρη του 27, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ παρουσιάζει ο ριζοσπάστη το φόβο τη αστική εξουσία μπροστά στην εξεγερτική δύναμη τη ταινία. Κι όμω Όλοι οι παρευρεθέντε, λόγοι και δημοσιογράφοι, εξερχόμενοι του θεάτρου, εκφράζονταν τον θαυμασμό για τον κινηματογραφικό αριστούργημα. Δεν απεκρύπτουν η γνώμη υπέρ τη ελεύθερη προβολή του. Η Επιτροπή, όμω, επικαλούσατα διαταγά κυβερνήσεων περί τα εσπερινά ώρα, απεφάνθηκε εναντίον τη προβολή με τη δικαιολογία ότι με τι παρούσε περιστάσει δεν δύναται να γίνει προβολή γιατί υπάρχει πιθανότητα διατάραξη τη κοινή ησυχία και τάξεω με την προβολή του έργου αυτού. Μετά την απαγόρευση της ταινία, εργάτε μαζεύτηκαν έξω από το κινηματογράφο και κατέληξαν σε πορεία. Το κόμμα μας δεν έμεινε μόνο εκεί. Ήδη από το 1932 βοήθησε να πραγματοποιηθεί η πρώτη πολιτική ταινία στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία του συντρόφου μας Στέλιου Τατασόπουλου, η κοινωνική σαπίλα. Ταινία που ασχολούθηκε με τη δινή κατάσταση των ανέργων, των φτωχών εργατικών πληθυσμών, των αστικών κέντρων, απεικόνισε του αγώνε του, την οργάνωσή τους, την οργάνωση μέσα στην, στα συνδικάτα και στη βιομηχανία. Η πρεμιέρα της ταινία ήταν επεισοδιακή. Ο αιθουσάρχη του κεντρικού κινηματογράφου Splendid, όπου γινόταν η προβολή, λόγω του ιδιονύμου, τη ματέωσε. Οι πομπίνε μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα τη κοκκινιά ενώ οι χωροφύλακε έκαναν σωματική έρευνα στου θεατέ για να του τρομοκρατήσουν. Το πρωτότυπο τη ταινία, αρκετά χρόνια αργότερα, την περίοδο τη Λευκής τρομοκρατία, καταστράφηκε ω ένα μισθό σύμβολο μπολσεβικισμού και συμμορωτισμού που εξέφραζε το κουκουέκι παραφιάδε του. Στα 1982, αν θυμάμαι καλά, ο Τατασόπουλο βρίσκει τα απομινάρια τα όποια απομεινάρια αυτή τη ταινία και, και, έγινε μια πρώτη αποκατάσταση στην ταινιοθήκη τη Ελλάδα, όπου υπάρχει και μέχρι σήμερα αυτή η κόπια. Στο πεδίο τη μάχη τη πληροφόρηση και τη τεκμηρίωση στην ιστορία έχει γραφτεί το μεγαλύτερο κατόρθωμα το Μάιο του 1936 με τη φωτογραφία του Τάσου Τούση, του πρώτου νεκρού, στη διάρκεια τη εργατική διαδήλωση στι 9 Μαου του 1936 και ώρα 10.30 το πρωί. Ο ριζοσπάστη, μέσα σε ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του αγωνιστή, σε χρόνο ρεκόρ για την εποχή, εκδίδει στο πρωτοσέλιδό του τη φωτογραφία. Μια μάχη που ξεκίνησε από τη φωτογραφία, την ανατύπωσή τη σε μεγάλο φορμά 4x5, το πολύ ωρό ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ώστε να μπει μέσα στη νύχτα στα τυπογραφία, να γίνει τσίγκο και από εκεί να τυπωθεί σε χιλιάδε αντίτυπα το φύλλο του ριζοσπάστη στι 10, -10 Μάη του 1936. Η φωτογραφία αυτή, θα συγκλονίσει τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο και θα αποτελέσει έμπνευση για τη συγγραφή της συλλογή του Επιτάφιος. Αυτή η δραστηριότητα του κόμματο είναι μια κόκκινη κλωστή που ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο και φτάνει στην περίοδο της κατοχής, αντίστασης, οριμάζει οργανωτικά και κορυφώνεται με τα αυτοκινηματογραφικά συνεργεία ειδικότερα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το κόμμα μας, στην κατοχή, έχει το νου του στην καταγραφή της δρόσας ιστορίας και έτσι πρωτοστατεί στα 1943 στην ίδρυση του Σωματείου Καλλιτεχνών Κινηματογράφου, ενό φυτώριου αντίστασης για μορφωτικό εξοπλισμό αλλά και για την οργάνωση της κινηματογράφηση τη περίοδου στην Αθήνα. Το καλλιτεχνών μπαίνει από την πλευρά πια. Αρκετοί από τους σκηνοθέτες της περίοδου δούλευαν στα λεγόμενα ζουρνάλ. Ήταν επίκαιρα, τα οποία είχαν μια εξεντανικευμένη προ την αστική, εκάστοτε αστική εξουσία. Θα ήταν κάτι σαν σήμερα με τι ειδήσει, να το πω έτσι. Ε, φιλμάκια τα οποία ήταν προπαγανδιστικά από την πλευρά του κράτου. Το καλλιτεχνό μπαίνει από την πλευρά ότι οι δημιουργοί, οι σκηνοθέτε που συσπήρωσε εκείνη τη φάση το συγκεκριμένο σωματείο είχαν τον έλεγχο του περιεχομένου του έργου που κινηματογραφούσαν. Από αυτή την ομάδα ο Τατασόπουλο γυρνά επίκαιρα που προβλήθηκαν στου κινηματογράφου κατά την απελευθέρωση. Σε μία από τι διηγήσει του, που μα πληροφορεί ότι σε συνεννόηση με το κόμμα παίρνει τον οπερατέρ Ηλία Περγάντη για να τραβήξουν πλάνα από το δεύτερο σύνταγμα του Ελλά. Λέει, καθώ πλησιάζουμε, αντιλήφθηκαμε πω το σύνταγμα χτυπούσε Γερμανού που υποχωρούσαν. Είχα δύο οπερατέρ μαζί μου και έστειλα τον έναν και τράβηξα αρκετέ σκηνέ από τη μάχη. Τραβήξαμε σκηνέ από τη ζωή του στρατόπεδο, την εκπαίδευση ενό λόχου ελασιτών. Δυστυχώ, το σύνολο του κινηματογραφικού υλικού που τραβήχτηκε εκείνη την περίοδο από αυτή την ομάδα, καταστράφηκε από το αστικό κράτος και τι παρακρατικέ ομάδε κατά την περίοδο τη λευκής τρομοκρατία και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί τμήμα του. Τη ζωή των ανταρτών και τη δράση του στο βουνό. Την καταγράφουν πάρα πολλοί φωτογράφοι ανάμεσά του ο Σπύρος Μελετζής που γίνεται φωτογράφο του Αγώνα, ο Νίκο Τουρνάρα, ο πλουργό του 54ου Συντάγματο του Ελλά, ο Μπάμπη Αλεξάνδρου, ο λαζαρος Αρκε... ακερμενιδης ο Κώστα Μπαλάφα και πολλοί άλλοι. Από το 1943 μέχρι το 1945 δημιουργείται το φωτοκινηματογραφικό συνεργείο του Γενικού Αρχηγείου του Ελλάς που δρούσαν ανάμεσα στι γραμμέ του Ελλά σε διάφορα σημεία τη χώρα. Με επικεφαλή τον Δημήτρη Μεγαλίδη και μέλη του συνεργείου τον Ιωάννη Νησύριου, τον Θανάση Παπαδούκα και τον Κώστα Μακρύ. Ο Δημήτρη Μεγαλίδη, στον πρόλογο του Λευκόματο του Αγώνα, στα 1946, γράφει. Τον Οκτώβριο του 1943 βρέθηκα στα βουνά τη Ελεύθερη Ελλάδα, σταλμένο από την Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ, σαν σκηνοθέτη του κινηματογραφικού συνεργείου του Γενικού Αρχηγείου του Ελλάς. Με χίλιους κόπους και κινδύνους γυρίσαμε περί τα 5.000 μέτρα κινηματογραφικής ταινίας και δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες. Μάχες του Ελλάς και του Ελλάν με τους κατακτητές και τα επακόλουθα, τους νεκρούς, τους τραυματίες, σκηνές από την αυτοδίκηση, τη λαϊκή δικαιοσύνη, το γενικό στρατηγείο του Ελλάς, την ΠΕΑ, το Εθνικό Συμβούλιο, ήταν τα υλικά που είχαμε τραβήξει. Η ενεργητική συμμετοχή του λαού όλου του υπέροχου αυτού λαού στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα οι μεταφορές στην πλάτη από γέρους, γριές, νέους, νέες, αγόρια, κορίτσια που κινηματογραφήθηκαν άλλοι από φυσικό και άλλοι σκηνοθετήθηκαν με βάση την πραγματικότητα. Συνολικά από την κινηματογράφηση του συνεργείου έχουν διασωθεί και βρεθεί μόνο κάτι λιγότερο από 11 λεπτά. Το υλικό που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα περιλαμβάνει κάποιες από τις σκηνές τη συνεδρία στην ΠΕΑ στην Ευρυτανία. Τον Άρη Βελουχιώτη με τους, ε, μαυροσκούφιδες Την του μαυροσκούφιδε έφυπου. Την ταξιδιαρχία του υπηκού στη Λάρισα με τα άλογα όπου η Ελλάδα έχει πάρει λάφυρα από του Ιταλού. Το Στέφανο Σαράφ και τον Άρη Βελουχιώτη με του μαυροσκούφιδε του, όλοι έφυποι, πιθανότατα στα Ιωάννα. Το Στέφανο Σαράφ και τον Άρη Βελουχιώτη μαζί με στελέχη του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάδα. Πορεία ανταρτών μέσα στο χιόνι, μετά από μάχη με Γερμανού, Αντάρτε έπειτα από πορεία που φτάνουν στο ορεινό χωριό, σκηνοθετημένη μάχη ναυμαχία με τον Ελάν, θεατρική παράσταση από εριστέχνε ηθοποιού των πολιτιστικών ομάδων του ΕΑΜ, Ελλά ΕΠΟΝ, στην πλατεία του χωριού. Σκηνέ απελευθέρωση τη Πάτρα, παράδοση των όπλων του Ελλά κατά τη Συμφωνία τη Βάρκιζα. Διακρίνονται Βρετανοί ένστολοι που επιτηρούν την παράδοση των όπλων. Σκηνέ με τους του αντάρτε του Ελλά να κλαίνουν τη στιγμή που παραδίδουν τα όπλα τους. Εδώ βλέπουμε κάποια αποσπάσματα από αυτά. Εδώ κάπου θα το κλείσω. Εκτός από τα κινηματογραφικά συνεργεία του Ελλάς, υπήρχαν και κινηματογραφιστές οι οποίοι ήταν αμύτες και κινηματογράφησαν περισσότερο αυτό που θα λέγαμε τον αστικό ιστό. Οπότε, εκτός από το φωτοκινηματογραφικό συνεργείο του Ελλάς, στα εαμικά συνεργεία συμμετείχαν επίσης ο Πρόδρομος Μεραβίδης, ο Ηλίας Παρασκευάς, ο ΦΥΠΗ, ο Γιώργος Καβουκίδης και πάρα πολλοί άλλοι. Αρκετοί, για, για λόγους πρόληψης, χρησιμοποιούσαν μόνο τα αρχικά του ονόματός τους. Άλλοι ψευδόνυμα. Τα πλάνα τους κινηματογραφούν, ειδικότερα τις μέρες της απελευθέρωσης στην Αθήνα, τον εορτασμό των 26 χρόνων του Κουκουέ στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά και στην πλατεία συντάγματο. Την Αθήνα τη συγκέντρωση για τη συμπλήρωση των 4 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ, στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο, Βέβαια, στη μάχη τη χρήση των επικαίρων και φωτογραφιών, δεν έμεινε πίσω η αστική τάξη. Αξιοποίησε τη χρήση των φωτοκινηματογραφικών ντοκουμέντων για να απομονώσει τι δυνάμει του ΕΑΜ, να αποκρύψει τι ομότητε του Αγγλικού και του Εθνικού Στρατού, αλλά και να συγκοφαντήσει το ρόλο των κομμουνιστών στην αντίσταση στην απελευθέρωση με κατασκευασμένε παραπλανητικέ φωτογραφίε, όπω το προπαγανιστικό φυλάδιο με τίτλο Αυτό είναι το κουκουέ ΕΑΜ στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε τους ελασίτες που στην Απελευθέρωση σήκωσαν πρώτη την σημαία στην Ακρόπολη. Έχει μια σημασία γιατί εδώ βλέπουμε το δεύτερο πλάνο που έρχεται ο Παπανδρέου 11 μέρες μετά και σηκώνει τη σημαία. Αυτό έχει μια αξία από την εξής πλευρά, ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στα τεκμήρια που πεζόντουσαν στα ντοκιμαντέρ και στην τηλεόραση υπήρχαν αυτά του Παπανδρέου και μιας εθνικής ομοψυχίας. Η εικόνα που έδινε ο ποιητή Γιάννης Ρίτσος για αυτή την κατακόκκινη Αθήνα με τα σφυροδρέπανα δεν υπήρχε στην πραγματικότητα πουθενά. Μόνο τα τελευταία χρόνια που σκαναρίστηκαν αυτά τα φιλμ, διασώθηκαν και βγήκαν επιτέλους στην επιφάνεια φαίνεται αυτή η περιγραφή αυτή της κόκκινη Αθήνας. Πάνω σε αυτή τη γνώση και εμπειρία συγκροτήθηκε και το πρώτο κινηματογραφικό συνεργείο του Δου Σουέτ στα 1948. Ήδη όμως από το 1946 υπήρχαν μία σειρά φωτογράφοι που φωτογραφίζουν και κινηματογραφούν τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού σε όλη την Ελλάδα. Όπως ο καπετάν Σαμιώτης, φωτογράφος που το πραγματικό του όνομα ήταν Ταλαράς Σταύρος και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μάχης με τον αστικό στρατό. Το 1947 ο Δημοκρατικός Στρατός μαζεύει κεντρικά στο αρχηγείο της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας πλάνα και αρχεία είτε κινηματογραφικών συνεργείων του Ελλάς είτε μεταγενέστερα πλάνα από εαμίτες κινηματογραφιστές και κινηματογραφικά επίκαιρα που έχουν πέσει στα χέρια τους. Από σχετικό σημείωμα που υπάρχει στο αρχείο του κόμματο, μαθαίνουμε πως τα πλάνα αφορούσαν διαμαρτυρία του λαού των Αθηνών για την επέμβαση των Άγγλων, Συλλαλητήριο με σύνθημα κάτω πλαστήρα που διαλύθηκε με την έφοδο των αστυνομικών. Ομιλία του καπετάν Βασίλη του 12ου συντάγματο του Ελλά σε διαδήλωση και συνθήματα που φώναζαν μαζί με οδοφράγματα. Πάνδημο μνημόσυνο υπέρ πεσόντων στον Αθηνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Προσκλητήριο νεκρών στον ομό Πέλλα. Ομιλία και κατάθεση τεφάνων. Γενική άποψη του συντάγματο και του τάγματο του Ελλά. Ακόμα το 1947 παίρνεται η απόφαση να μαζευτεί κεντρικά κινηματογραφικός και φωτογραφικός εξοπλισμός λόγω έλλειψης και να διατεθεί ανάλογα. Το 1948, όπως προείπα, ιδρύεται το φωτοκινηματογραφικό συνεργείο που υπάγεται στο τμήμα διαφώτισης του Αρχηγείου του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Μέλημα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ήταν καταγραφή φωτογραφική και κινηματογραφική των δραστηριοτήτων του, πρακτική για την οποία έχει ακολουθήσει, όπως προείπαμε, πριν από αυτόν ο Ελλάς κατά την περίοδο της αντίστασης. Πρώτη φορά το συνεργείο συγκροτείται από τους Γιώργο Σεβαστίκοχλου, Μάνο Ζαχαρία, Απόστολο Μουσούρη, όπου συναντιούνται στο, στο χωριό Πευκόφητο. Σε εκείνη τη φάση από εξοπλισμό έχουν κάποιες φωτογραφικές με διαφορετικό φορμά, μία 35 35αρα και μία 16 κινηματογραφική και αργότερα το αρχηγείο του έστειλε άλλη μία 16 πάγερ. Νωρίτερα όμως ο Σεβαστίκογλου είχε τραβήξει, μάλλον με τον φωτογράφο Πέτρο Κλούση, αρκετές, αρκετές φωτογραφίες από την Αλεβίτσα, το χάρο και τη δραστηριότητα εκεί του Δημοκρατικού Στρατού. Μετέπειτα έρχονται στο κινηματογραφικό συνεργείο η Φώτης Μάτσακας, Βλαδίμηρος Παλέστης, Φαέθων και ο Γιάννης που σκοτώθηκε από Νάρκη. αγνώστων λοιπόν στοιχείων μέχρι σήμερα. Η ομάδα αυτή είχε χρεωθεί την κινηματογράφηση επικαίρων φωτογραφικών από τη ζωή και δράση του Δουσουέ, τα οποία μεταφερόντουσαν στην Τσεχλο... Τσεχοσλοβακία για τεχνική επεξεργασία με σκοπό τη διανομή του. Ανάμεσα σε αυτά που φωτογραφήθηκαν και κινηματογραφήθηκαν είναι η στρατιωτική εκπαίδευση και μάχε, εκπαίδευση προσαρμοσμένη στι επιδιώξει του Δουσουέ, η οργάνωση τη ζωή σε ελεύθερε περιοχέ, το υγειονομικό του Δουσουέ. Η γυναίκα και η νεολαία στο Δουσουέ, εικόνε από τι καθημερινέ στιγμές σε ελεύθερε περιοχέ, η φροντίδα για την επιβίωση και προστασία των παιδιών, η επίσκεψη του Γάλλου κομμουνιστή ποιητή Πολ Ελιάρ στο Γράμμο και στο Βίτσι, μαζί με γαλλική αντιπροσωπεία τον Ιούνιο του 1949, όπω και χρηματικά έργα. Για τη δράση του συνεργείου, ο Μάνο Ζαχαρία διηγείται. Έπρεπε να μάθουμε πέντε πράγματα για τον δημοκρατικό στρατό και την τακτική του. Δεν κράτησε πολύ. Σε μια εβδομάδα αρχίσαμε τις αποστολές. Πηγαίναμε σε διάφορες μονάδες. Βγάζαμε φωτογραφίες, γυρίζαμε κομμάτια από τη ζωή των μαχητών. Ήταν ένας άλλος στρατός. Γυναίκες και άντρες μαζί. Στις μονάδες, στην πρώτη γραμμή, στα μετόπιστεν, παντού. Εμείς παίρναμε εντολές από τη στρατιωτική δίκηση να πάμε στην τάδε μονάδα. Γιατί κάτι θα γίνει. Στην άλλη μονάδα για να γυρίσουμε του βομβαρδισμού των ένα να επισκεφτούμε το νοσοκομείο που λειτουργούσε μέσα σε σπηλιέ. Κάπου θα γινόταν μια σύσκεψη και έτσι τριγυρνούσαμε όλε τι βουνοκορφέ του γράμμου, καταγράφοντα. Πηγαίναμε στα βομβαρδισμένα χωριά που τα περισσότερα ήταν άδεια και ψάχναμε να βρούμε του κατοίκου στα δάση, δηλαδή τι γυναίκε, του γέρου και τα μωρά, που αποφεύγοντα τα αεροπλάνα προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε διάφορε καλύβε με λιγοστά τρόφιμα. Με την έναρξη της μεγάλης επίθεσης του αστικού στρατού στο Γράμμο το καλοκαίρι του 1948, το συνεργείο μετακόμισε στην περιοχή των Πρεσπών. Εκεί, περιγράφει ο Μάνος Ζαχαρίας, η κατάσταση ήταν τελείως αλλιώτικη. Ο χώρος που κατήχε ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν μεγαλύτερος. Υπήρχε οργανωμένη ζωή, αγροτικός συνεταιρισμός, καλλιεργημένη γη. Εγκατασταθήκαμε σε ένα χωριό κοντά στη μικρή Πρέσπα, στον Πυξό. Είχαμε στέγη μια ψάθα για να κοιμόμαστε ζεστό φαΐ τη μονάδα στην οποία ανήκαμε. Τα μηχανήματα, τα φιλμ, οι φωτογραφικές μηχανές και τα εξαρτήματα εξασφαλίστηκαν στο αρχηγείο που ήταν εγκαταστημένο στο μικρό κομμάτι ελληνικής γης ανάμεσα στις δύο πρέσπες. Αρχίσαμε και πάλι τις περιοδίες. Υπήρχε σχολή αξιωματικών, οργανωμένα νοσοκομεία, στρατόπεδο εχμαλώτων, ο συνεταιρισμό, μια εκτεταμένη γραμμή του μετόπου που έπιανα από την Πέλα Βόδα στα Ανατολικά ω παρυφέ του γράμμου στα Δυτικά. Όλα αυτά έπρεπε να τα καταγράψουμε. Ορμητήριο, ο πυξό και ατέλειωτε ώρε πεζοπορία. Πολλέ φορέ κάναμε μια εβδομάδα να γυρίσουμε πίσω, αλλά πάντα στα κουτιά μα υπήρχαν καταχωρημένα, ανεπανάληπτα γεγονότα μοναδικά πρόσωπα, καθημερινές σκηνέ πολέμου, κομμάτια ιστορίας και μνήμης. Από τα υλικά των φωτοκινηματογραφικών συνεργείων στηρίχτηκε μεγάλο τμήμα της εκδοτικής δουλειάς. Φωτογραφίες σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά στην Ελεύθερη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα δίνονταν υλικό για κινηματογραφικά επίκαιρα σε άλλες χώρες, ειδικότερα τις σοσιαλιστικές. Δημιουργήθηκαν τρία λευκόματα, το ένα μετά την υποχώρηση, το άλλο για τα δίχρονα του Δουσουέ, το οποίο φτιάχτηκε μέσα σε, στη διάρκεια των μαχών σε διάστημα 10 ημερών. Αυτό ήταν ένας πραγματικός άθλος. Ακόμα και ένα λεύκομα για τις μαχήτριες του Δουσουέ. Μέσα σε 2-24 ώρα, περιγράφω το κομμάτι αυτό για τα δίχρονα, μέσα σε 2-24 ώρα τυπώθηκαν τα φιλμ, κινηματογραφικά καρέ, 2.500 φωτογραφίες, για να γίνει η επιλογή και η γραφιστική δουλειά. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σημειώσουμε πω στην περίοδο δράση του Δουσουέ δημιουργήθηκαν και ξενόγλωσσε εκδόσει που είχαν στόχο τη διεθνή προβολή τη δράση του. Ανάμεσά του και εκδόσει με ιδιαίτερε τεχνικέ απαιτήσει, όπω το φωτογραφικό λεύκομα και αφιέρωμα του Δουσουέ στην Αγγλική, στη Γαλλική και στη Ρώσικη γλώσσα με υψηλή ποιότητα εκτύπωση φωτογραφιών. Το κινηματογραφικό συνεργείο του Δουσουέ τον Ιούνιο του 1948 έω τον Αύγουστο του 49, γύρισε τις παρακάτω ταινίε και επίκαιρα. Η αλήθεια για τα παιδιά της Ελλάδας. Η ταινία γύριστηκε στο γράμμο Βίτσι, στις περιοχές που είχε υπό τον έλεγχο του το οδού και στις λαϊκές δημοκρατίες της Ουγγαρίας και της Εχοσλοβακίας. Το μοντάζ και η επεξεργασία έγιναν στην Πράγα, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλειστή προβολή της το 1948, παρόντος και του Ολλανδού κομμουνιστή σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ, Γιώρις Ήφενς. Διάφορα επίκαιρα με το ίδιο θέμα. Τρίτο, υλικό για μια ταινία της ΕΠΟΝ για το φεστιβάλ της Βουδαπέστης το 1949. Τέσσερα, υλικό για μια ταινία δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τις μάχες στο Γράμμο. Υλικό για μια τριαντάλεπτη ταινία για την περιοδία του Πολ Ελιάρ στην Ελεύθερη Ελλάδα. Υλικό για μια ταινία για τις προετοιμασίες και τις μάχες στα Βίγλια στα 1949. Και τέλο, κατά το διάστημα Φεβρουαρίου με Αυγούστου 49, διάφορα επίκαιρα που είχε γυρίσει ο Μάνος Ζαχαρίας, ο Παλέστη και ο Μουσούρη, μέσα σε αυτά και οι μάχε του Τσαρνού. Η μοναδική ταινία που γίνεται κατορθωτό να παρουσιαστεί στην ελεύθερη Ελλάδα είναι η ταινία για τα παιδιά τη Ελλάδα στι 2 Μάρτη του 1949 στην πρώτη συνδιάσκεψη τη Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών. Έτσι παρουσιάζει ο ραδιοφωνικός σταθμό τη Ελεύθερη Ελλάδα στι 13 Τρίτου του 1949 την προβολή. Τη δεύτερη μέρα τη συνδιάσκεψη τη ΠΔΕΓ το βράδυ, όταν τέλειωσαν οι εργασίε τη ημέρα, η πρόεδρο ανήγγειλε ότι στι 10 θα αρχίσει ο κινηματογράφο. Η πρώτη προβολή ταινία στην Ελεύθερη Ελλάδα. Και όλε με λαχτάρα την περιμένουν, που είναι μαχήτριε του Δημοκρατικού Στρατού από τα βουνίσια χωριά τη Ευρυτανία αγρότησε από τα σπίτια τη Τράκη και από άλλε πόλει, γυναίκε από όλε τι άκρε τη Ελλάδα. Ο κινηματογράφο Ελεύθερη Ελλάδα στην πρώτη προβολή του, εδώ, στο Αμπρί, σε αυτήν τη συνδιάσκεψη. Από τι 29 έω 30 Αυγούστου 49. Οι κύριες δυνάμεις του Δούσουέ ε, υποχώρησαν από το Γράμμο και το Βίτσι και πέρασαν στο έδαφος της Αλβανίας. Η συντεταγμένη υποχώρηση του Δούσουέ ε, για να φυλάξει τη δύνασμή του από τον εγκλωβισμό και την εξόντωση και την ομοιρία από τον αστικό στρατό με μάχημο πνεύμα οι μαχητές και μαχήτριες του Δουσουέ εντάχθηκαν στην προσπάθεια σε δεύτερη φάση και μετά την υποχώρηση οικοδόμησης του σοσιαλισμού και μαζί τους και αυτοί οι φωτογράφοι κινηματογραφιστές του Δουσουέ οι οποίοι καταγράφουν μοναδικές εικόνες από την αρχική παραμονή τους, αλλά και τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στις σοσιαλιστικές χώρες. Τα τεκμήρια, πολλά από αυτά τα τεκμήρια υπάρχουν στο αρχείο Χαρίλος Φλωράκης, μαζί με τις φωτογραφίες από τα αρχεία του Απόστολου Μουσούρη και του Φώτου Μάτσακα. Τμήματα των πλάνων των κινηματογραφικών συνεργειών του Ελλάς αλλά και του Δουσουέ αξιοποιήθηκαν τα επόμενα χρόνια σε διάφορες παραγωγές στην πολιτική προσφυγιά. Όπως το 1965, στην ταινία της Εθνικής Αντίστασης σε σκηνοθεσία του Γιώργιου Κνητίδη, αλλά και στην ταινία για τα 50 χρόνια του Κουκουέ που έγιναν με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Η ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να κάνουμε στην κινηματογραφική παραγωγή που έκανε στα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς ο Μάτσακας που από το 1963 έως το 72 είχε γυρίσει πάνω από 25 ταινίε ανάμεσά του τη σειρά «Για σένα πατρίδα», «Τα νιάτα της Ελλάδας», πολύτιμες καταγραφές για τη δράση των πολιτικών προσφύγων. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, οι φωτογράφοι και οι κινηματογραφιστές του Ελλά και του ΔΟΥΣΟΥΕ τράβηξαν χιλιάδες μέτρα φιλμ και φωτογραφιών, αρκετών ε, των οποίων ε, η ύπαρξη σήμερα αγνοείται και πρέπει να βρεθούν. Να ενωθούν με τα υπόλοιπα τεκμήρια στο επιμορφωτικό κέντρο και αρχείο Χαρίλα Φλωράκη. Από αυτή την πλευρά πρέπει να τονίσω ότι συνεχή εμπλουτισμό πρέπει να είναι μάχη με μα, ώστε να είναι ένα πόλος μελέτης και αξιοποίηση από νέου ιστορικού, καλλιτέχνε, ερευνητέ, κινηματογραφιστέ και επιστήμονε. Αυτοί οι κινηματογραφιστές Φωτογράφοι, μαχητέ του Ελλά και του Δουσουέ, με όπλο την κάμερα συνέλαβαν και αποτύπωσαν την κίνηση τη ιστορία και του αγώνα. Ο Ελλά απέδειξε αυτό που λέμε σήμερα, ότι μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό. Σε ανώτερη ποιότητα, ο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα απέδειξε ότι οι κοινωνικέ αντιθέσει δεν χωράνε στα ιδεολογήματα τη λεγόμενη εθνική ομοψυχία και τη κατάργηση των ταξικών διαχωριστικών γραμμών. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο δημοκρατικός στρατός έσωσε την τιμή του λαού αλλά και του κόμματος, ώστε σήμερα το κόμμα μας, έμπειρο και διδαγμένο, να μπορεί να γίνει ο φάρος της νέας νικηφόρας ταξικής αναμέτρησης για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ευχαριστώ.